Το φίβο, Καρδιανό, είχα το φίβο του. Έχει γίνει πολλές φορές αυτό το λάθος. Έχει γίνει, ε. Ναι, και απάλους, και απάλους. Δεν υπάρχουν πολλοί φίβοι. Με τον Καρζή, εγώ δεν έχω συνεργαστεί μαζί σου, όμως έχω συνεργαστεί 10 χρόνια. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Φίβος απόλων υπάρχει. Πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Τώρα, για να σου πω την αλήθεια, μια που έχουμε το Φάμελο καλεσμένο σήμερα και παίρνω και αφορμή να πω ότι οι προσκλήσεις από την εκπομπή δεν πάνε σε μία μεριά. Γίνονται αποδεκτές από κάποιους. Ο Μακρυγιάννης έχει καλέσει 100 φορές τον Πολάκη, το λέω γιατί ρωτήθηκε. Τον Κασελάκη την προηγούμενη εβδομάδα, τον Στέφανο, τον ψάχναμε. Ήταν, όπως έμαθα τελικώς, κάπου στο Αμάλφι, γιατί με έβαλες προχτές να κάνω ρεπορτάζ. Και επιστρέφοντας, σταμάτησε στην Άρτα. Okay. Μια που έχουμε το Φάμελο, να ξεκινήσουμε από εκεί. Τελείωσε το σκηνικό. Ψάχνουμε να βρούμε υποψήφιο. Έχουμε καταλήξει κάπου κλπ. Η Όλγα σήμερα, η Γεροβασίλη, ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Και επίσης φωτογράφησε σχεδόν κατηγορηματικά και τη στήριξή της στο Σοκράτη Φάμελο. Συσπυρώνονται τα στελέχη γύρω από τρεις βασικές υποψηφιότητες. Φάμελος, Πολάκης, Κασελάκης. Θα είναι ενδιαφέρον αυτό, αν φτάσουμε μέχρι εκεί και μέχρι να φτάσουμε εκεί, τέλος πάντων, να το λέω, γιατί παίζει ρόλο η μάχη του δεύτερου γύρου. Δύσκολα θα μπορούσε να πάρει κάποιον από τους άλλους δύο, αν περάσει το δεύτερο γύρο μαζί του ο κύριος Κασελάκης. Αλλά να δούμε. Ενδεχομένως. Εννοείς ότι δεν θα μπορούσε είτε με το Φάμελο είτε με τον Πολάκη να κάνει κάποιο τύπο συμμαχία? Όχι. Με τον κύριο Φάμελο δεν το συζητάω. Με τον Πολάκη θα έλεγα ότι είναι λογικό να προβλέπει κανείς ότι μετά από την κριτική που του έχει κάνει για την πρόταση μορφής δεν θα τον στηρίξει να ξαναβγεί. Για τον κόσμο του κυρίου Πολάκη είναι λίγο διαφορετικό, γιατί ήταν παλιά κοινή η βάση. Έχει πολύ δίκιο. Έχει πραγματικά δίκιο. Έτσι όπως τα διαχωρίζει τα πράγματα. Εμένα το είπα και προχθές. Μάλιστα, καλό θα είναι όσοι μεταφέρουν αυτά που λέμε, τα μεταφέρουν μια σχετική ακρίβεια. Εγώ επεσήμανα το εξής. Στην βάση, τουλάχιστον όπως αυτή εκφράζεται μέσω των social media κτλ., φαίνεται να υπάρχει ένα ρεύμα υπέρ του Κασελάκη, υπέρ του πρώην Προέδρου. Στο επίπεδο των στελεχών δεν υπάρχει τέτοια αντιστοίχηση, δηλαδή. Όχι, είναι κατά κράτος ήττα του κύριου Κασελάκη. Είναι κατά κράτος ήττα. Όταν λοιπόν λέω ότι όσοι υποστηρίζουν τον κύριο Κασελάκη, από τους βουλευτές για παράδειγμα, είναι, οι άνθρωποι πραγματικά είναι με μια βαλίτσα στο χέρι που θα λέγαμε παλιά, έτσι. Δηλαδή, εκτός του κυρίου Πέτρου Παπά, ποιος άλλος βουλευτής βγαίνει μπροστά? Ο Αυλονίτης. Προσεκτικά. Η Πούλου. Προσεκτικά. Χριστίδου. Η Τζάκρη, η Χριστίδου. Χριστίδη. Ξεχνάμε κι άλλους. Η κυρία Κρήτα, η κυρία Κρήτα, η κυρία Κασιμάτη. Εγώ θα πω για όλους αυτούς. Περίπου 10 μαζεύονται, δεν ξέρω πώς σας είπαμε. Δεκάδα πρέπει να είναι τρεις. Θα πω για όλους αυτούς προσεκτικά. Έτσι, δηλαδή, όταν γίνεται η ερώτηση σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο κύριος Κασελάκης στις εκλογές, νομίζω ότι μόνο ο Πέτρος Παπάς έχει απαντήσει καλύτερα να κερδίσει ο Κασελάκης και ας μην είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτευση. Έχει αλλάξει το πράγμα. Ναι. Η αλλάζει. Θα έλεγε κανείς, τα προβλέψεις είναι αυτές και πρέπει να μιλάνε οι ίδιοι και να απαντούν. Αν ο κύριος Κασελάκης κερδίσει, θεωρώ ότι θα φύγει πολύ μεγάλο κομμάτι των βουλευτών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και αν έχει, νομίζω αν ότι είναι, για πάμε για βαρβάτη διάσπαση. Αν χάσει ο κύριος Κασελάκης, θα σηκωθεί να φύγει. Εκεί ενδεχομένως κάποιοι που το στηρίζουν να μείνουν. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα μείνουν πολλοί, γιατί ας πούμε και ο κύριος Αυλονίτης σήμερα προέβλεψε με απόλυτη βεβαιότητα τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα προέτρεψε και κάποιους να φύγουν. Αν δεν μπορούν να προσαρμοστούν στην επόμενη. Κύριος Αυλονίτης, αν δεν βγει ο Κασελάκης, θα φύγει και αυτός μαζί του? Για να προβλέπει διάσπαση. Διάσπαση, γιατί λέει ότι θα βγει ο Κασελάκης και οι άλλοι θα φύγουν. Εγώ τον άκουσα το ερώτημα να λέει, εγώ είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Α, μπράβο, αυτό που λέει. Αυτό που μίλησε πολύ έτσι καθαρά. Το ίδιο είπε και η Ακρίτα. Και γι' αυτό βεβαίως και η κυρία Ακρίτα. Κάθε περίπτωση διάσπαση. Ναι. Με βεβαιότητα. Με αλήθεια είναι. Κοίτα, η αλήθεια είναι επίσης, φίβο μου, ότι δεν μπορεί κανένας να κάνει έτσι. Δηλαδή, okay, μπορείς να προσέχεις λίγο τη διατύπωσή σου, γιατί υπάρχει πάρα πολύ οργή, θυμός, τσαντίλα, οπαδηλίκη από κάτω κτλ. Αλλά δεν μπορεί να κλείσει και τα μάτια. Αυτό που γίνεται δεν αφήνει περιθώρια για να φανταστεί κάπως ότι θα μπορούσαν να συμβιώσουν όλοι. Εδώ έβγαλε ανακοίνωση σήμερα το γραφείο τύπου του κόμματος, προκειμένου να μαζέψει κάπως το κλίμα, που δεν νομίζω ότι θα πιάσει, αλλά τέλος πάντων την κάνει την προσπάθειά του. Ουσιαστικά τον κύριο Παπά φωτογραφίζει, γιατί αναφέρθηκε στον κύριο Σπίριτζη ότι θα έπρεπε να έχει διαγραφή και είπε και αυτός. Δεν θυμάμαι τη φράση, είπε ας φύγουνε, νομίζω κάπως έτσι. Ο Πέτρος Παπάς. Ο Πέτρος Παπάς. Όχι, ναι, όχι, ο Νίκος. Ναι, για τον Πέτρος ο Νίκος Παπάς έκανε και αυτός μια. Μια που μιλάμε για τον κύριο Παπά, τον Πέτρο Παπά, πάμε να ακούσουμε τι όπως το βάλε, για να μην πιστεύετε ότι του βάζουμε λόγια στο στόμα ή οτιδήποτε άλλο σχετικό.
καλύτερα να έχουμε ένα κόμμα ποιο να σέβεται τον πρόεδρό του, να έχει διαδικασίες που να μπορούν να διαγράφουν τους υβριστές του και τους υπονομευτές της κοινής μας προσπάθειας. Καλύτερα να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε ένα σοβαρό κόμμα το οποίο πιστεύει αυτά που λέει και δεν θα, και δεν θα παράγει πλέον εσωστρέφεια, γιατί κάποιοι άνθρωποι μόνο εσωστρέφεια παράγουν σε αυτό το κόμμα, και ας μην είμαστε αξιωματική αντιπολίτευση. Θα ξαναγίνουμε και αξιωματική αντιπολίτευση, θα στοχεύσουμε στο να κυβερνήσουμε κιόλας αν είμαστε ένα κόμμα με μια σοβαρή βάση. Τώρα πώς κάποιος να το μαζέψει αυτό, μαζεύεται. Νομίζω ότι έχει και μια συγκρότηση. Νομίζω ο Πέτρος Παπάς έχει... είναι από τους πλέον καθαρούς κασελίστας. Ναι, αλλά έχει... Είναι αυτός που σε ανύποπτο χρόνο έχει πει έχει και τι μια... σχέση έχουμε εμείς με την αριστερά. Έχει μια συγκρότηση. Εμείς είμαστε με τον Κασελάκη. Έτσι, λέει, τα παίρνει τα πράγματα την σειρά. Ένα, δύο, τρία, πέντε. Δεν είναι φίβο πάνω σε μια αντιμαχία λεκτική με κάποιον. Λέει αυτό. Καλύτερα Κασελάκης πρόεδρος, σοβαρό κόμμα, θα ξαναγίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση. Ο κύριος Παπάς είπε ότι επίσης ότι το συνέδριο θα ανατρέψει την απόφαση καθαίρεσης της Κεντρικής Επιτροπής. Εξέφρασε και αυτή τη βεβαιότητα. Δεν ξέρω αν είναι σίγουρα καθαρά με τον κύριο Κασελάκη ο Σπύρος Παπάς, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πιο καθαρό αίμα. Ο Πέτρος Παπάς, συγγνώμη. Τον Κασελάκη είναι. Ναι, είναι τον Κασελάκη σίγουρα, ναι. Καθαρά, αλλά δεν ξέρω αν είναι ο πιο καθαρό αίμα υποστηριχτής με την έννοια αν τον εκφράζει σωστά. Βασιλικότερο, γιατί έχει δίκιο. Υπάρχει και αυτή η πλευρά. Επιφυλάσσομαι να δούμε τον κύριο Κασελάκη πώς θα το πάει. Το ότι πήγε πάντως την ημέρα της Κεντρικής Επιτροπής και μάλιστα στην Άρτα. Δείχνει μια διάθεση συγκρουσιακή. Έχει έναν συμβολισμό που σίγουρα και ο ίδιος θα την έχει προσέξει. Το πρώτο, αυτό που λες, Φίβο, νομίζω έχεις απόλυτο δίκιο στη προσέγγιση που κάνεις, ότι δηλαδή υπάρχουν μερικοί βουλευτές ή στελέχη, όπως ο Πέτρος Παπάς, που δεν εκφράζουν ακριβώς τη γραμμή, την κεντρική, ας το πούμε έτσι, του Κασελακέικου. Ακόμα δεν υπάρχει αυτή. Ναι, όποια είναι, αλλά αυτή που περιγράφεται, που καταρχήν, έτσι εκφράζεται. Αλλά είναι πολύ σκληρός, πολύ ακραίος. Θέλω να σου πω δύο πράγματα, Γιάννη. Δεν εκφράζει στελέχη που είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη. Από την υποδοχή κάποιων ανθρώπων εδώ πέρα, τις οποίες τυχαίνει να γνωρίζουμε και αρκετά χρόνια από τη δουλειά μας, από το ρεπορτάζ. Εγώ έχω καταλήξει το εξής συμπέρασμα, χωρίς να είναι γραμμένο στις πλάκες του Μωυσή, πετάξτε το αν θέλετε. Ότι κάποιοι θα παίξουν το ρόλο του σκληρού και θα έχουν κάθετες διατυπώσεις. Μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, φιλοξενήσαμε την κυρία Γεροβασίλη, την οποία είδε και πάρα πολλοί κόσμος. Είπε εδώ ότι δεν πρέπει να έχει δεύτερη ευκαιρία στην Ελλάδα ο κύριος Κασελάκης. Όταν τη ρώτησα όμως αν πρέπει να είναι υποψήφιος, συμφώνησε ότι πρέπει να είναι υποψήφιος. Και σήμερα επανήλθε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην εκλεγεί ο κύριος Κασελάκης. Αν θέλετε, ακούστε το για να καταλάβετε τι ακριβώς θέλω να πω. Όταν λέω ότι κάποιοι θα έχουν το ρόλο του σκληρού σε αυτή τη διαμάχη. Θα είσαστε υποψήφια? Ευθέως θα σας απαντήσω, κύριε Παπαδάκη, πως επέλεξα σε αυτή τη φάση να μην μπω στο διαγωνισμό προσώπων. Δεν θα είσαστε υποψήφια. Εκτιμώντας ότι είναι πολύ σημαντικότερα τα διακυβεύματα. Είναι η πρώτη φορά που το ξεκαθαρίζετε, αν δεν κάνω λάθος. Το σκέφτηκα, το ζήγησα, το μέτρησα, το συζήτησα, διότι δεν είναι απλό, όπως αντιλαμβάνεστε. Και για να είναι κανείς όσο το δυνατόν χρησιμότερος, σε μια, ξέρετε, περάσαμε ένα χρόνο με μια βίαιη επίθεση ενός υπερεγώ στο εμείς. Όσο και αν ακούγεται κλισέ το εγώ και το εμείς, αλλά δεν βρίσκω καταλληλότερη έκφραση. Υπερεγώ στο εμείς. Φοβερή επίθεση. Μια μικρή αποστροφή. Έλα, φύγω. Και ο Θανάσης Καρτερός, αντίστοιχο κλίμα που λες, πιο σκληρό εναντίον του κύριου Κασελάκη. Καλά, ο αρθρογράφος μας έχει συνηθίσει σε σκληρή πένα. Όσα χρόνια τον θυμάμαι και από πολύ παλιότερα. Ναι. Σπάει κόκαλα. Θέλουν μια αναμέτρηση με όσους και όσα συκοφαντούν ως 3% και μετά λέει ότι είναι το 3%. Εντάξει, είναι το 3% είναι μάχημο και ενδεχομένως να μπει στην προεκλογική την παράθεση. Τώρα, σε σχέση με αυτό που λέγαμε για το κασλακικό στρατόπεδο σκληρό, μαλακό και το αν υπάρχουν συνεργάτες, που το έχει πει ο Γιάννης εδώ και μέρες και το κρατάω μέχρι να δούμε να εξελίσσεται στην πραγματική της διάσταση, δημόσια η στρατηγική του κυρίου Κασελάκη, δεν είμαι σίγουρος πια. Ανεξάρτητα την επιλογή του ίδιου και τις εισηγήσεις, αν μπορεί να μαζέψει τον κόσμο του. Ο κόσμος του είναι και πιο σκληρός από ότι ο Πέτρος Παπάς. Για τον κόσμο, για τη βάση, λες. Μου κάνει το εξής εντύπωση. Έγινε χαμός στην Κεντρική Επιτροπή για το θέμα του πόθεν έσχες. Συνθήματα. Διαλύθηκε. Δεν τελειώσαν την κουβέντα.
ερμηνείες επί ερμηνειών για το τι σημαίνει ακριβώς. Με τρεις μέσα στο. Γι' αυτό δεν το είπαμε χθες, τρεις ταυτόχρονα να ενημερώνουν παράλληλα, χωρίς να τσακώνονται κιόλας, με σχετικό σεβασμό ένας τον άλλον, Παπαγεωργίου Σπύρτζης Κασιμάτη. Τελικά λένε. Για το τελειώσω και θα μου πει γιατί μην αλλάξουμε το θέμα. Και ο Αυλονίτης και ο Πέτρος Παπάς ότι θα τα καταθέσει τα στοιχεία. Μα είναι δυνατόν, αφού τα έχει καταθέσει. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω αυτοί οι χουλιγκάνοι, γιατί χουλιγκάνοι είναι, δεν ήταν μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Όχι, πολλά ήταν μέλη. Μπορεί, δεν ξέρω, ήταν, αλλά ήταν κάποιοι απ' έξω. Ή μπορεί να είσαι και μέλη. Δεν πούμε ονόματα, δεν μπορεί να αναιρούν έτσι τον αρχηγό τους. Ο αρχηγός τους είπε ότι κατέθεσε στο αρμόδιο τμήμα της Αγγελίας και όπου πρέπει το πόθεν έσχεστο. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν είναι δημόσια. Άλλο κουβεντιάζαν προχθές. Τι πάει να πει? Μην ξαναπούμε σε αυτό. Να σου πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι προϋπόθεση. Εγώ διαφωνώ με αυτό που είπατε, ότι ο Πολάκης θα πάει σε δεύτερο γύρο, γιατί η βάση του Πολάκη με τη βάση του Κασελάκη. Η βάση του Πολάκη μπορεί να είναι λαϊκίστικη, αλλά είναι πολιτικά λαϊκίστικη. Του Κασελάκη δεν είναι πολιτικά λαϊκίστικη. Είναι lifestyle. Είναι και οτιδήποτε άλλο, αλλά πολιτικά. Όλος ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που πήγε, δεν ξέρω τι είναι. Μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι, το πήγαν και το ψήφισαν. Ελληνικό. Τότε το ψήφισε ο Τσίπρας, οι 87. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί ο παπάς. Ο παπάς ο Πολάκης. Πολύ... Τώρα οι 87. Μα ο Πολάκης. Ένα κόμμα lifestyle. Μισό λεπτό. Οι 87. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Οι 87. Ο Τσίπρας, ο Πολάκης, ο παπάς που τότε στηρίξανε τον Κασελάκη, ο Τσίπρας δια της αφωνίας του και οι άλλοι ενεργώς. Τώρα είναι απέναντί του. Μου επιτρέπεις, Νίκο, επειδή βλέπω. Μιλάς για στελέχη πάντως. Ένα λεπτό. Ποια στελέχη? Γιάννη μου, Νίκο, μισό λεπτό. Θέλω απλώς να επαναφέρω μια παράμετρο που δεν πρέπει να την προσπερνάμε. Όταν μαζεύονται 74.000 τόσοι άνθρωποι και πάνε και ψηφίζουν κάποιον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους ομαδοποιήσεις. Κάποιος ψήφισε τον Στέφανο γιατί τον βρήκε. Τον ελπιδοφόρο, γοητευτικό, ταλαντούχο. Νέο. Τον άστατο. Κάποιος άλλος ψήφισε γιατί πίστευε ότι η απέναντι πλευρά τα είχε βάλει με τον Αλέξη και του έκανε προβοκάτσιες και υπονομεύσεις. Κάποιοι για την επιλογή του να λέει ανοιχτά και ελεύθερα και με σωστό τρόπο περισσότερες φορές την ερωτική του επιλογή, τη σεξουαλική του επιλογή. Ξέρεις γιατί το λέω. Όχι, λέω, αλλά αυτά ήμασταν όλοι μαζί. Εδώ υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος κατά τη γνώμη μου. Εγώ θα το επισημαίνω γιατί ίσως για πρώτη φορά στα 35 χρόνια της δημοσιογραφικής μου πορείας έχω γίνει και εγώ στόχος. Το καταλαβαίνω, αλλά το παδιλίκι δεν μπορείς να το υιοθετείς δημοσιογραφικά. Να πω κάτι πάνω στο δεν φωνίκο. Υπάρχει ένα τσουβάλι Γιώργο, στο οποίο... Εγώ, ούτε το παδιλίκι χαρακτηρίζει Γιώργο, μια πλευρά. Είπα ότι ο λαϊκισμός του Πολάκη είναι πολιτικός. Σε αυτό εγώ συμφωνώ. Δεν είναι το άλλο πράγμα. Συμφωνώ με αυτό. Μην απαξιώνετε το Πολάκη. Ο Πολάκης είναι πολιτικός. Δεν μιλάει κανένα. Και οι οπαδοί του είναι πολιτικοί. Ρε Νίκο, μισό λεπτό. Είναι λαϊκιστές βεβαίως. Είπες νωρίτερα ότι δια της αφωνίας... Νίκο, είπες δια της αφωνίας ότι ο Τσίπρας στήριξε τον Κασελάκη. Εγώ διαφωνώ. Ο Τσίπρας δεν στήριξε κανένα. Δεν είχε καμία υποχρέωση. Μισό λεπτό. Λέει η Αχτσιόγλου ότι δια της αφωνίας τον στήριξε. Λογικά άλματα και δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Και δεν χρειάζεται και αυτή η αναδρομή κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή το λέω έτσι πάρα πολύ απλά. Όχι, ήθελα να πω ότι η δικιά μου παρέμβαση ήταν απλώς στην εξής κατάσταση. Είναι ένα πράγμα να αξιολογήσεις πολιτικά τι εκπέμπει ο Πολάκης. Τι εκπέμπει ο Κασελάκης και ένα τελείως διαφορετικό πράγμα, αυτό που εκπέμπει, να πας να το. Να πεις όλη η πολακική είναι αυτό, όλη η κασελίστας είναι αυτό. Ή ξέρω εγώ, αύριο το πρωί να πούμε ότι όλη η φαμελίστας είναι δηλαδή εκείνο. Πήγανε στην πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ και ψήφισε με lifestyle κριτήρια. Αυτό θα βγάλουμε τώρα. Εγώ να τρέχουμε τελείως. Βεβαίως. Όχι το Σεπτέμβριο του 24, όχι το Σεπτέμβριο του 23. Όλο το fan club, όλο το fan club που έχει δημιουργήσει ο κύριος Κασελάκης είναι αυτό το οποίο οδήγησε σε περαιτέρω συρρήκνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό το οποίο τον κατηγόρησε ο Πολάκης. Είναι άλλο η κριτική στον Κασελάκη και τους χειρισμούς του και άλλο να ομαδοποιήσω. Εγώ κριτική στον Κασελάκη κάνω. Κριτική στον Κασελάκη και λέω ότι του Πολάκη δεν είναι... Φαν του Κασελάκη.
Είναι πολιτική και η πολλακή. Ελπίζω να σε ακούει και ο Παύλος ο Πολάκης και να μας κάνει τη χαρά να αποδεχτεί την πρόταση της εκπομπής. Θες να τον πάρω εγώ. Πέρσι πολλακική ψήφισαν Κασελάκη. Τώρα πώς τους ξεχωρίζεις εσύ, τι σίτα έβαλε. Μα δεν είδες τι είπε ο Πολάκης. Δεν είδες τι είπε. Μα δεν είδες τι είπε ο Πολάκης. Τέτοια επίθεση σε αρχηγό, μόνο ο Πολάκης έκανε τέτοια πολιτική επίθεση. Κόσμο με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχεις παράπονο πάντως κάθε φορά που έρχεσαι. Αισθάνεσαι ότι οι πληροφορίες που δίνεις γίνονται ένθερμα αποδεκτές. Να συμφωνήσω λίγο με τον Νίκο στο εξής. Εγώ δεν είπα ότι είμαι, λέω ότι ο Πολάκης μάλλον δεν θα πάει με τον Κασελάκη. Ποτέ. Ωραία. Για τον κόσμο είναι πιο είναι διαφορετική κατάσταση. Αλλά έχεις ένα δίκιο στο εξής. Και το ένιωσα στην κεντρική πλευρή που μου πιάσανε μερική κουβέντα. Η ζημιά που κάνει ο Πολάκης στην κασελακική βάση έχει και πιάνει, γιατί τα ακούγεται, ενώ αυτά που λέει, ας πούμε, η Γεροβασίλη δεν ακούγεται τόσο πολύ, του Πολάκη ακούγεται πολύ, και δεύτερον έχει χαρακτηριστικά μονιμότητας. Ο κύριος Κασελάκης δεν ξεκινάει από τη βάση που ήταν πέρσι. Είναι πιο χαμηλά και θα δούμε που θα φτάσει. Υπάρχει κόσμος που έχει ένα δίκιο ο Νίκος. Βλέπει χαρακτηριστικά μη πολιτικά στον Κασελάκη. Βλέπει όμως θετικά ο λαϊκισμό στον Πολάκη, οπότε μπορεί να ψηφίσει να πει κάτι. Επειδή θα πάρει πάλι φορά. Όχι, ξέρει καλύτερα. Να ζητήσω μια χάρη από τον Πολάκη. Ένα στοιχείο ρεπορτάζ, να σου πω. Αυτό ο Νίκος Φελίπη. Ναι, σε παρακαλώ. Γιατί ο Φίβος το ξέρει, αλλά δεν το λέει. Εγώ ξέρω πολύ καλά και ο Φίβος το ξέρει ότι τις τελευταίες ημέρες μεταξύ των επίλεκτων στελεχών των 87 και του κυρίου Πολάκη. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις και υπάρχουν πολλές συμπτώσεις. Και με τον Νίκο τον Παπά επίσης. Και με τον Νίκο, βέβαια. Και με τον Νίκο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Πολάκης επέλεξε αυτός να μην πάει μαζί στην ψηφοφορία το Σάββατο με το χρονοδιάγραμμα. Δεν θα κερδίζαν ούτε όσοι άλλοι άμα πήγαινε μαζί με την κυρία Τζάκρη. Δεν επιθυμεί κανείς από αυτούς. Ναι. Επιτρέψτε μου τώρα. Η μεριά του κυρίου Κασελάκη γιατί, δεν είναι σίγουρος. Γιατί κάποιες φορές. Μπορεί να έχεις δίκιο. Δεν είμαι όμως πολύ σίγουρος. Υπάρχει ένα. Για την ψηφοφορία. Κράτα αυτό που θα σου πω. Το κομμάτι της ομοφοβίας παίζει ένα ρόλο στις κεντρικές αυτές επιλογές. Και δεν βγήκε η υποχώρηση που έδειξε ο Στέφανος απέναντι στον Παύλο, ο Κασελάκης απέναντι στον Πολάκη. Αυτό είναι η υποχωρητικότητα που έδειξε, γιατί πρόκειται για υποχωρητικότητα. Επειδή λέμε καλά για τον Παύλο. Δεν βγήκε σωστά. Επειδή λέμε καλά για τον Παύλο τον Πολάκη το τελευταίο διάστημα και ορθώς τα λέμε, γιατί όντως είναι πολύ κριτική. Τα λέω εγώ που του έχω ασκήσει δρυμύτατη κριτική. Έως και πολεμική και πολλές φορές και πέραν των ορίων. Αυτό μερικές φορές βγήκε φάουλ στον κύριο Κασελάκη. Θα μου επιτρέψετε τώρα να το τρέξουμε λιγάκι. Θα παρακαλέσω από το κοντρόλ αν έχουν την αφίσα, να το πω έτσι, με την οποία επανέρχεται ο κύριος Κασελάκης στα πράγματα. Λέει ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, είμαι εδώ. Μία παρατήρηση από κάποιον που ήθελε σε όλη τη ζωή να είναι σχεδιαστής, εγώ δηλαδή. Για πες. Τα χρώματα δεν θυμίζουν σε τίποτα το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΜΟΒ ήταν. ΜΟΒ μαύρο, ναι. Το ΜΟΒ το είχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Το φεμινιστικό. Το φεμινιστικό, ναι. Δύο μηνύματα πάντως υπάρχουν εδώ, έτσι. Πρώτον, ότι ο κύριος Κασελάκης στην πραγματικότητα λέει ότι θα ανακοινώσω υποψηφιότητα, δηλαδή πάει ένα ακόμα βήμα προς τα εκεί για όποιον έχει οποιαδήποτε αμφιβολία. Και επειδή θα πάμε και στο κλείσιμο. Και το δεύτερο είναι για πέστε, ότι πότε. Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πότε προκύπτει των αυτών ανθρώπων. Για να υποθέσω, το λέει, είμαι εδώ, σημαίνει υποψηφιότητα. Και εγώ είμαι εδώ και εσύ. Είναι δικό μας ΣΥΡΙΖΑ, άρα είναι κοντά, είμαι εδώ και πού είμαι εδώ, ένα καινούριο κόμμα. Αυτό που λέει ο Γιώργος, πότε θα το ανακοινώσει. Γιατί βιάζεσαι. Φίβο, οι δικοί του έχουν τρελαθεί. Με παίρνει ο Θανάσης, μου λέει τι θα γίνει. Ένα τελευταίο να σας πω και να σας αφήσω, ότι έχει ενδιαφέρον ότι απάντησε ο Πολάκης. Απάντησε έτσι με κεφαλαία γράμματα. Είμαι και εγώ εδώ, λέει. Όχι, μάλλον δεν το πέτσε ακριβώς. Και εγώ εδώ είμαι. Παρακάτω λέει. Εγώ έχω βάλει υποψηφιότητα. Άλλος, καμιά σοβαρή κουβέντα θα πούμε και λέει και μερικά πραγματικά. Υπάρχει μια κόντρα, συγγνώμη Γιάννη, υπάρχει μια κόντρα. Ξέρεις να τη δούμε, όχι τις πρώτες ώρες, γιατί έχει δεσαβαντάζ ο Πολάκης, πώς θα πάνε τα κλικ στο Facebook. Και να δούμε και όταν μπει και ο κύριος. Και τα σχόλια. Πάντως πάει με τοπικά ο Πολάκης απέναντι στον Κασελάκη, δηλαδή το έχει πάρει πάνω του. Σωστά. Αλλά δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι συγκρατεί όλες τις δυνάμεις τις οποίες είχε ο Παύλος. Γιατί είδα στην Κεντρική Επιτροπή Φίβο
δεν είχε ανταπόκριση τόσο μεγάλη όσο ίσως θα περίμεναν οι παρατηρητές. Δεν ξέρω τι περίμεναν. Είχε πάρει 5 στην προηγούμενη. Ναι. Τώρα πήρε 9. Τώρα, 9. Τώρα, εντάξει. Διπλασίασε. Λοιπόν, είναι 80%. Όχι, έχει δίκιο. Ευχαριστώντας πάρα πολύ το Φίβο, γιατί πρέπει να πω ότι υπάρχουν και άλλα πολύ σοβαρά. Ήταν το 20 λεπτό του ΣΥΡΙΖΑ, το καθημερινό. να καλέσω τον Γιώργο Τζακίρη, γιατί έχουμε ελληνοτουρκικά. Να κάνω και μία παρατήρηση, εγώ που δεν είμαι ειδικός στα social media, αλλά φίλοι που γνωρίζουν, γιατί οι δημοσιογράφοι έτσι λειτουργούμε, μου εξήγησαν ότι είναι άλλο πράγμα το Twitter. Εκεί υπάρχει μια τρομερή ισχύ, η οποία όμως δεν ξέρουμε αν αντιστοιχεί με πρόσωπα. Τα νόημα, εγώ δεν λέω, μπορεί να είσαι ανώνυμος και να μην είσαι τρόλ. Είναι bots. Όχι, μπορεί να είσαι ανώνυμος και να μην είσαι τρόλ. Μπορεί να είσαι τρόλ, δεν ξέρω. Δεν ψηφίζουν όμως. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Οι φαν του Πολάκη εμφανίζονται κυρίως στο Facebook και γράφουν Γιάννης Μαγριγιάννης. Του Πολάκη. Νίκος Φελέκης. Και του γράφουν. Παυλή, δεν σε γουστάρω. Παυλή, έσκησες. Αυτοί ψηφίζουν. Αυτό επειδή είναι που λένε βγαίνω με το πρόσωπό μου. Είναι ένα Γιώργο, αυτοί ψηφίζουν. Δεν ψηφίζει το. Είναι εύκολα μετρήσιμο μέγεθος. Το άλλο δεν είναι εύκολα μετρήσιμο.